Λοιπόν, Τώρα είναι κοντά μα ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο Θόδωρο Κελακάκη. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. καλημέρα κιόλας, και έτυχε κιόλα και, μπήκατε καλημέρα. στο στούντιο. Και ο Βαγγέλης Ζουδάκη είναι εδώ μαζί μα. Μπήκατε, μπήκατε, στο στούντιο την ώρα που ακούγατε τι γίνεται. Νομίζω δεν είναι Γιώργο στην, τα α, α, θέματα. Στην αγορά. Συνταξιούχο. 20 ημέρε λέει μου φτάνει η σύνταξη. Ένα ναι. το κρατούμενο. Μετά λέει δεν μπορώ. Τι, τι, τι θα κάνουμε. και το άλλο. Ότι λοιπόν, θα έχουμε τι οξύνε. Λοιπόν, δηλαδή, ότι θα πάει ο κόσμο ξανά με τα μπιτόνια για να κύριε, πάει κανένα φωτεινό. Κύριε Υπουργέ, θέμα ακρίβεια. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν το λέμε εμεί, το ζούμε, το ζούμε όλοι. Είδατε τι γίνεται, τι λέει ο κόσμο έξω και στη Λαϊκή και για, και για τα καύσιμα. Και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση. Το καλάθι τη Νοικοκυρά. Μα εκεί δεν θα δούμε μειώσει. Θα δούμε μια προσπάθεια για πάγωμα ή να μην γίνουν μεγάλε αυξήσει. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Να ξεκινήσουμε από το γεγονό ότι ο πληθωρισμός είναι μια πραγματικότητα και ακόμη μπροστά μας αυτό το χειμώνα ε, θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις. Ε, ε, αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί σημαντικά από το ε, 23 και μετά. Ε, το βασικό που έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι ε, από πλευράς βοήθειας από την κυβέρνηση ή αυξή της συντάξης. Ναι, πάνε... αλλά θα είναι μισότητας. σα διακόπτω. Από πρώτη πρώτη... 23. Ναι, αλλά... με το, ναι, με το, ναι, τι θα γίνει όμω. Είμαστε, αρκετά κοντά. Στην πρώτη, πρώτη είμαστε ε, λιγότερο από τρει μήνε, δύο μήνες. Ε, συν τη βοήθεια που θα έρθει με ε, ας πούμε, τα χρήματα που θα δοθούν την περίοδο των Χριστουγέννων, συν η βοήθεια που δίνουμε στη θέρμανση και στον ηλεκτρισμό που απορροφά και το πολύ μεγάλο κομμάτι ε, των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Δηλαδή, τα πολλά χρήματα η κυβέρνηση τα δίνει ε, κυρίως για τον ηλεκτρισμό ε, Εάν, εάν αποκλειμάσει Υπουργέ, συγγνώμη, και είπατε για και θέρμανση yeah. και είδαμε τώρα, μας έλεγε ο πρατηριούχος ότι πάμε για 1,40 αντί, είναι... αντί για 1,65 1,40, 1,65, έκλεισε αντί, πέρσι, εννοείται Αντί για 1,65 που θα ήταν η τιμή Έκλεισε πέρσι όχι, όχι, Άλλο λέω, μπήκε, αντί πremιέρα, για 1,65 60... 1,16 η τιμή του πετρελαίου. Α, ακούστε. Και πάμε στο ένα Η τιμή του Με πετρελαίου ε, διεθνώ ε, έχει ανέβει. Ε, Ανέβηκε πάρα πολύ ε, το, την Άνοιξη, έφτασε μέχρι τα 120, θυμόσαστε. Τώρα είναι, χτες το βράδυ ήταν στα 98 ευρώ. Ε, υπάρχει αυτή η επίπτωση από τον ΟΠΕΚ. Μην, ξεχνά, τον, τον ΟΠΕ, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα καρτέλ το οποίο προσπαθεί να κρατήσει ψηλά τι τιμέ με διάφορες χώρες μέσα, ε, τις πετρολοπαραγωγές. Η εκτίμησή μου είναι ότι η είσοδος στην ύφεση θα πιέσει προς τα κάτω τις τιμές των καυσίμων. Αυτό έχει συμβεί σε κάθε ύφεση ε, και ο ΠΕΚ ποτέ δεν κατάφερε στη διάρκεια των ύφεσεων να κρατήσει τις τιμές ψηλά. Θα επισπεύσετε όμως το άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης. Πότε περιμένουμε να ανοίξετε. Το, το επίδομα θέρμανσης επειδή απαιτεί ε, να έχεις ε, πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανσης ε, ανοίγει κοντά στα Χριστούγεννα. Ε, φέτος το επίδομα θέρμανσης όπως ξέρετε είναι πολύ μεγαλύτερο και καλύπτει και νοικοκυριά που θα επιλέξουν να έρθουν ε, σε θέρμανση με πετρέλαιο ή και Άλλα είδη, ε, έχουμε διευρύνει πολύ το επίδομα θέρμανσης, αν θυμόσαστε, από πέρσι. Ε, είναι, ε, είναι λοιπόν μια καλή βοήθεια την οποία θα πάρουν τα νοικοκυριά. Η μεγάλη βοήθεια όμως, για να ξέρετε, ε, ε, είναι το 025 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί το 025... Η στην Αντλία εννοείται. Ναι, το 025 αφορά το σύνολο των οικοκυριών. Ο συνδυασμός των δύο ε, απαλύνει ε, το πρόβλημα της θέρμανσης, το οποίο προηγείται, αν θέλετε, άλλων πραγμάτων. Η δική μας ιεραρχία είναι πρώτα ε, το ηλεκτρισμός, γιατί χωρίς τον ηλεκτρισμό κανείς δεν μπορεί να ζήσει, μετά η θέρμανση, για να μην, είμαστε, να μην κρυώνουμε, και μετά τα βάλα τα νοικοκυρία. Ακούσατε τον κόσμο, το πραγματικό ρεπορτάζ, έξω η κοινωνία, σε τι κατάσταση είναι, ο συνταξιούχο. Εδώ το ρεπορτάζ λέει, κύριε Σκυλακάκη, κύριε Υπουργέ, ότι θα έχουμε εφιαλτικέ αυξήσει νέε στα, στα, προϊόντα. Ε, θα σα έλεγα. 40% ότι... είναι το κόστο τη παραγωγή, το οποίο θα πάει στο ράφι. Βλέπουμε αυτό που ακούμε από το Υπουργείο Ανάπτυξη, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι είναι, γιατί πλαφών στην τιμή δεν μπορεί να βάλει. Τον ειδικό φόρο για τα τρόφιμα δεν μπορεί να τον μειώσει στα προϊόντα τα συγκεκριμένα. Ρύζι, μακαρόνια, χαρτί. Τι θα κάνετε. Ακούστε, Υπάρχει περίφορο προ, για μια παρέμβαση. Η προτεραιότητα η δική μας, σας είπα ποια ήταν, ε, σύν ότι μέσα στι επόμενες εβδομάδες ε, θα έρθει η βοήθεια στα ευάλωτα νοικοκυριά. Ε, η οποία θα απαλύνει ένα μέρος. Νέα παρέμβαση θα υπάρξει yeah. για, τα, για τα τρόφιμα και τις αυξήσεις, γιατί βλέπουμε εδώ αυτό που έχετε περιγράψει και εσείς εδώ στο Open πολλές φορές σαν τρενάκι του τρόμου και βλέπουμε ότι αυτό δεν σταματάει. Μία Ευρώπη ανάλγητη και ο Α, κόσμος ακούστε. να είναι σε μια κατάσταση που ε, δεν θα το ξημερώσει. Η, η, η Ευρώπη δεν λειτουργεί σαν ένα, ένα πορτοφόλι που έρχεται να πληρώνει όποτε υπάρχουν προβλήματα. Ε, διότι και οι, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν και αυτές τα δικά τους προβλήματα, όπως ξέρετε. Όσον, α, ε, όσον αφορά εμάς, το εδώ. Ναι. Ε, συνεπώς, ο καθένας, ε, ειδικά για τις καταναλωτικές δαπάνες, είναι, πώς να το πω... Μόνο του. Υπουργέ, με συγχωρείτε τώρα. Υπάση. Επειδή το έχετε συζητήσει. Εμεί το έχετε συζητήσει. Θα μπορείτε να μα πει πρώτα όμω αν σχεδιάζουμε μια νέα παρέμβαση σε αυτά. Ε... Γιατί ακούμε και από το Υπουργείο. Ε, και αυτό, το αυτόν μπορεί καλάθι. γίνει αυτόν στο καλάθι. Το 13 μπορεί δημοσιο... να γίνει 6% στο ΦΠΑ. Αυτή Στα τρόφιμα. τη στιγμή δημοσιονομικά mm -hmm. έχουμε εξαντλήσει του πόρου. Συνεπώ είναι μάταιη η συζήτηση εάν θα κάνουμε νέα παρέμβαση, διότι οι αγορέ είναι πολύ σφιχτέ, τα επιτόκια. Ε, έχουν ανέβει για όλη την Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει την άνοδο των επιτοκίων. Μιλάμε τώρα, το δικό μας επιτόκιο είναι ε, στο 4,7-4,8% και της Ιταλίας το ίδιο. Ε, δεν έχουμε ακόμη επενδυτική πολιτική. Το ΦΠΑ όμω επηρεάζει το επιτόκιο. Δηλαδή, αν πάει από το 13% στο, στο χαμηλό, στα, στα τρόφιμα, σε πέντε τρόφιμα. Στο γάλα, η, στο ψωμί, η, η απάντηση, στα ζυμαρικά. Η Να είναι πάει από το 13% στο 6%. Ότι όταν έχει δημοσιονομικού στόχου και ε, 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 αυτοί αφορούν τι αγορέ, διότι βεβαίω οι αγορέ ε, μα επηρεάζουν. Διότι όταν έχει έλλειμμα, δανείζει Άρα τι Γίνεται ή δεν γίνεται αυτό, Υπουργέ. Είναι θέμα εισόδων. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν κατεβαίνει ο ΦΠΑ γιατί εάν... έχει έσοδα το κράτο. Άρα ε... έχει αντίθεση και εάν... στο ευρωτερικό. Εάν... Η μόνη περίπτωση να δούμε ε, πρόσθετε δημοσιονομικέ παρεμβάσει ε, οι οποίε δεν είναι ανάγκη να πάνε έτσι όπω τι λέτε. Ναι. Εμεί ε, θεωρούμε ότι ε, προηγείται η βοήθεια στα νοικοκυριά και όχι οι, οι φορολογικέ παρεμβάσει. Ε, θα είναι να έχουμε μια αποκλιμάκωση ε, στις τιμές της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο μας πρόβλημα, αυτό που ρουφάει τα δημοσιονομικά έσοδα, ε, είναι οι τιμές της ενέργειας. Αυτό όμω μπορεί να αργήσει αυτή η αποκλιμάκωση. Μπορεί να αργήσει, μπορεί να μην αργήσει. Ε, θα το δούμε. Είναι συνάρτηση του, ε, του τι θα γίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα, γιατί μα παρακολουθεί και ο κόσμο και ανησυχεί. Και, και ξέρουμε ότι έρχεται να πει στα βρούφυλάκια σα. Γιατί το, 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 το βάζουμε πίσω, ότι μπροστά μα. Δεν έχουμε μία περίοδο διεθνούς ανάκαμψης. Έχουμε με βεβαιότητα μία περίοδο επιβράδυνσης διεθνούς και ύφεσης, που σημαίνει ότι το 2022 θα έχουμε βραδύτερη, αρκετά βραδύτερη ανάπτυξη. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα μπουν σε ύφεση από τις οποίες, από τις οποίες περιμένουμε τουρισμό ε, το καλοκαίρι. Συνεπώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η χώρα εξακολουθεί να είναι χωρίς επενδυτική βαθμίδα. Αυτό είναι στόχος του 23. Η χώρα μπαίνει και σε μια μακρά προεκλογική περίοδο η οποία πάντα δημιουργεί μια βεβαιότητα στις αγορές. Σε ότι θα θερεπαυθεί αυτό στην πράξη. Αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα για Κύριε Υπουργέ, είστε αρα... σαφεί. Δεν υπάρχει περιθώριο mm. δημοσιονομική παρέμβαση περαιτέρω. Yeah. Μόνο για την ενέργεια. Όμω, γιατί το έχουμε θείξει και εσύ, Βαγγέλη το πρώτο ρεπορτάζ Αυτό το οποίο ακούμε για τα 50 τρόφιμα, του 50 κωδικού, ξεκαθαρίζεται okay. δεν υπάρχει περίπτωση okay. να αλλάξει το ΦΠΑ. Δεν υπάρχει συμφωνία από ό,τι για κάποια συγκάση τιμών. Άρα, πώ θα συγκρατήσουμε τι τιμέ. Οι παρεμβάσει μα θα είναι σε βοήθεια στα νοικοκυριά εφόσον ε, ε υπάρξουν, υπάρξουν θετικέ εξελίξει και διαθέσιμοι πόροι. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει το 23 ένα δι αποθεματικό για την ενέργεια. Άρα, εσεί μιλάτε για το 23 και μετά ότι υπάρχουν παρεμβάσει, αν υπάρξουν. Ε, α, ακούστε, οι παρεμβάσει ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν από. Ε, 20 μέρες στη ΔΕΘ αφορούν... Να, αλλά βλέπετε πώς είναι η ακρίβεια. Τέλος, μα, με, με, δεδομένο τον, τον, ε, τον πληθωρισμό και ακόμη δεν έχουν επέλθει. Mm. Δηλαδή, ε, 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 ακόμη δεν έχουμε εκταμιεύσει τα χρήματα που θα εκταμιεύσουμε, τώρα θα εκταμιεύσουμε. Επιταγή ακρίβεια λοιπόν, μια που φέρατε yeah. εκεί την κουβέντα. Πότε θα την πάρουν περίπου τα νοικοκυριά και ποια διαδικασία μπορεί να χρειαστεί πριν, να κάνουν. Πριν τα Χριστούγεννα δεν θα είναι με διαδικασίε, Αυτά τα χρήματα θα πάνε κατευθείαν. Η μόνη περίπτωση διαδικασίας είναι το επίδομα θέρμανσης, ε, που και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι του θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Φιού Πάστορα, με συγχωρείτε. Ακούγα, ακούγατε και το ξέρετε καλύτερα από εμά. Σταμάτησε τέλη Σεπτεμβρίου και ήδη το πετρέλαιο κίνηση αυξήθηκε πάνω από την αμόλυβη. Το πετρέλαιο κίνηση δεν αφορά μόνο του οδηγού ταξί ή όσου έχουν αυτοκίνητο με πετρέλαιο. Είναι οι επαγγελματίε οι οποίοι μεταφέρουν τα προϊόντα και όχι τα προϊόντα εδώ στην Αθήνα. Ξεκινούν από την Αλεξανδρούπολη και πάνε στην Κρήτη, πάνε σε ένα νησί. Όλο αυτό αυξάνει το κόστο. Εκεί δεν να γίνει κάποια παρέμβαση. Ε, ε εάν. Εάν ε, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και εάν οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν, ε, θα παρακολουθήσουμε τι γίνεται με το... Αυτό είναι ίδια Υπουργέ, δηλαδή υπάρχει, υπάρχει ενδεχόμενο... Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, ε, αλλά είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Ε, γενικότερα η, τα δημοσιονομικά αυτή τη στιγμή είναι αυτά που είναι. Ε, μόνο αν υπάρχουν θετικότερες εξελίξεις μπορούμε να αλλάξουμε κάτι είμαστε στο όριο των στόχων Άρα Δη... πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ακρίβεια αυτό που διαβάζουμε σε όλα τα κορυφαία διεθνή μέσα ότι έρχεται στην Ευρώπη ένα τσουνάμι ακρίβειας δεν ξέρουμε πώς θα Α, θερμανθούμε ακούστε. το χειμώνα αυτό που και φαίνεται έρχεται, ότι δεν είναι παρκή. αυτό που, αυτό που έχει ανακοινωθεί έχει... Δεν είναι, ανακοινωθεί. Ε, δεν είναι ε, ένα τσουνάμι ακρίβειας στην Ευρώπη έρχεται ύφεση η ύφεση θα αποκλιμακώσει Λέτε δηλαδή, ύφεση μας έρθει στο μυαλό μνημόνιο. Όχι, σα λέω ότι έρχεται ύφεση. <laughs> δηλαδή, πώ yeah, το πούμε, Έρχεται ύφεση. Η Ελλάδα θα μείνει εκτό ύφεση λόγω υπενδυτική ε, δυναμική, τα, ε, ταμείου ανάκαμψη που έχουμε περισσότερα από του άλλου Ευρωπαίου, πολύ σημαντικά περισσότερα και θα μπουν στην οικονομία πάρα πολλά χρήματα από εκεί. Ε, θα μείνουμε εκτό ύφεση, αλλά η ύφεση έχει δύο συνέπειε. Το ένα είναι ότι θα έχει λιγότερε εξαγωγέ και πίεση στον τουρισμό, θα είναι δεν θα, ήταν, δεν θα είναι τόσο αυτονόητη η έκρηξη ναι. του τουρισμού που είχαμε. Ε, θα πρέπει να, να, να δώσουμε μάχη για τον τουρισμό μας, για να είναι ε, τόσο καλός ή καλύτερος από τη φετινή χρονιά. Και το δεύτερο, η δεύτερη συνέπεια της ύφεση, η οποία είναι η θετική πλευρά, είναι ότι τα διεθνώς εμπορεύσιμα ε, θα πέσουν. Συνεπώς, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ε, αυτός είναι και ο λόγος που πτώ και οι κεντρικές τράπεζες, θα έρθει. Όπου μπαίνουμε σε άλλο φαύλο κύκλο, βέβαια. Έτσι, γιατί θα yeah. ναι. και τα δάνεια για κάποια νοικοκυριά και θα yeah. έχουμε και εκεί ζήτημα. Ε, έτσι είναι. Θα έρθει ε, Όπω ακριβώ το λέτε. Ε, η Ελλάδα όμω επηρεάζεται λιγότερο από την αύξηση των επιτοκίων για δύο λόγου. Ο ένα λόγο είναι ότι δημοσιονομικά, ενώ οι άλλε χώρε όταν υπάρχει αύξηση των επιτοκίων βαρύνονται πολύ. Εμεί επειδή το χρέο μα είναι πολύ μακροχρόνιο, είναι 20 χρόνια Έναντι, η μέση διάρκεια έναντι 7 της Ιταλίας ή της Πορτογαλίας έχουμε πολύ μικρότερη επίπτωση δηλαδή η αύξηση του, του, των δαπανών των δημοσίων που δίνουμε για τόκους είναι σε μας πολύ μικρότερη ναι. και δεύτερον πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του χρεούς είναι σε ε, σταθερό επιτόκιο Συνεπώς, και είναι και σε χώρες ουσιαστικά δεν είναι στις ακριβώς, ναι. επειδή είναι σε χώρες. Ναι. Αυτό σημαίνει. και επίσης ε, η Ελλάδα επί περίπου Δέκα χρόνια κάνει μείωση των δανείων. Θυμόστε, έχουμε... Ε, ναι, εντάξει, είχαμε και τα μνημόνια. Α, α, λόγω των μνημονίων. Ε, ναι, υπουργέ. Ακόμη, αυτό σημαίνει ότι έχει περιοριστεί το κόστος. Ε, υπουργέ... Αυτή που είναι ο σέρβισερς Πάμε... δεν επηρεάζει. Να... θέλω είναι, να ρωτήσω κάτι άλλο, άλλο, τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρω, εσείς το κλείσατε σαν κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω αν θα ξανανοίξει. Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει το ωράριο στα καταστήματα. Γιατί ξέρετε, αυτό ό, θα, ό, συμπαρασύρει, θα συμπαρασύρει, μια σειρά από πράγματα. Ε, Μεροκάματα, θέσει εργασία. Αυτή τη στιγμή, ε, σας είπα ότι η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα συντεταγμένα διότι γίνεται εξαιτία των κεντρικών τραπεζών που αυξάνουν τα επιτόκια για να μειώσουν τον πληθωρισμό μπαίνει σε ύφεση. Αυ πρέπει λοιπόν εμείς να κρατήσουμε την οικονομία εκτός ύφεση. Διότι η ανεργία ε, έχει μεν πέσει, αλλά δεν έχουμε ε, φτάσει στα νούμερα που ήμασταν προκρίσει. Οπότε δεν θέλουμε να πειράξουμε την αγορά αυτή τη στιγμή καθόλου. θέλουμε να κρατηθεί η οικονομία σε ένα καλό επίπεδο. Και πιστεύω, για να πούμε κάτι αισιόδοξο, γιατί πολύ... Για να το ακούσουμε. Για να το ακούσουμε. Για να το Και το λέω και να κάνεις τώρα αυτό. Τα επαισιόδοξα έχουμε πει. Ότι οι εξελίξει στον πόλεμο της Ουκρανίας, που είναι και η αιτία όλων αυτών που κουβεντιάζουμε, είναι ενθαρρυντικές με την έννοια ότι ο επιτιθέμενος χάνει αυτή τη στιγμή χάνει με τρόπο εντυπωσιακό και τρόπο που αποσταθεροποιεί τη βούληση για πόλεμο και μπορεί εκεί... Απελεί όμως με κουμπί για πυρηνικά. <laughs> Α, ακούστε... Ε, 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 π, ε, π, αν... Πείτε το, μην το πλατειάζετε. πείτε τον να δούμε την καλή την είδηση. Ε, αν κάποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα το κάνει αλλά δεν είχε λόγο να κάνει μία μαζική... Ε, ε, επιστράτευση. Άρα, βλέπετε αποκλιμάκωση. Ε, ο κόστος Η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί η υπόθεση της Ουκρανίας να διαρκέσει ε, λιγότερο από ό,τι υπολογίζουμε και ε, τη στιγμή που εκεί θα υπάρξει αποκλιμάκωση, ε, θα υπάρξει μια πλήρη στροφή στη διεθνή, στη διεθνή εικόνα. Συν να πούμε και κάτι πιο μακροπρόθεσμο, ε, μια πολύ σημαντική ενίσχυση των χωρών. Που στήριξαν Υπουργέ. την Ουκρανία, το λέω σε σχέση με του γείτονε οι οποίοι παίξαν ένα τελείω διαφορετικό πεδίο. Γιατί μπορεί να μην ακούστηκε. Άρα το ωράριο στα καταστήματα δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί δεν είπα, δεν ήμουν αρκετά σαφή. Ναι, όχι απλώ επειδή εγώ έκανα την ερώτηση και δεν, δεν ακουστήκατε, Γι' αυτό λέω. Είπα όχι. Δεν, δεν πρόκειται να αλλάξει. Απλώ χρησιμοποίησαμε πιο σύντομη λέξη. Για να ολοκληρώνουμε. Πώ θα είναι ο Δεκέμβριο στην Ελλάδα. Λέτε ότι εμεί θα είμαστε εκτό ύφεση ενώ η Ευρώπη όλοι θα είναι. Πότε θα έρθει η αποκλιμάκωση των τιμών, γιατί το μόνο που ακούμε τώρα από του παράγοντε αγορά είναι ότι έρχονται αυξήσει, νέε αυξήσει και η είναι αποκλιμάκωση... όλε δεψήφιε. Η... Στο κρέα, η... στα προϊόντα η... που χρησιμοποιούμε Κοιτάξτε, στα σπίτια μα, Όλοι. Ε, 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 ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε μπροστά μα είναι η έλλειψη εργατικών χεριών στη γη. Mm. Ο Δεκέμβριο πώ θα μα βρει. Α, αυτή ε, μα επηρέασε πολύ το περασμένο. Ε, ο Δεκέμβριο θα μα βρει περίπου στην ίδια κατάσταση που είμαστε τώρα. Ε, η, η αποκλιμάκωση των τιμών, ναι. του πληθωρισμού μάλλον για να είμαι ακριβής, θα έρθει κατά τη γνώμη μου από τις αρχές ε, του επόμενου χρόνου. Τι ε, αρχέ του επόμενου χρόνου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να σα ευχαριστήσουμε τον Μακάρι να πάρουμε λίγο περιθώρια δημοσιονομικά ευχαριστούμε. για να κάνετε περαιτέρω παρεμβάσει, κάτι ε, που τα αποκλείσατε. Τα περιθώρια τα δημοσιονομικά, ξέρετε, ε, αν με φωνάζετε ένα μήνα, αφού έχουμε εξαγγείλει τα, τη δημοσιονομική μας πολιτική, θα ήταν παράδοξο να πω, ξέρετε, στον μήνα βρήκαμε δημοσιονομικά περιθώρια. Χρειάζεται χρόνος για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ε, αλλά απλά Γενικότερα, να ξέρετε κάθε μέρα όμως, ξυπνάμε ότι με ότι εμεί Είμαστε συντηρητικοί στις δημοσιονομικές προβλέψεις. <χω> Λέμε, ακολουθούμε ένα ρεαλιστικά αρνητικό σενάριο, για να μην έχουμε στην πορεία δυσάρεστε δημοσιονομικέ εκπλήξει, τώρα θα έχουμε ευχάριστε. Την επόμενη φορά να είστε με πιο ευχάριστα πάντω. Ε, ευχαριστούμε ε, πάρα πολύ. Άστε Καλή σα ημέρα.